Είχαμε πει και προεκλογικά, έχουμε δύο τομείς. Ο ένας είναι τα προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και δυστυχώς δεν έχουν επιλυθεί ή άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερα και άλλα καθόλου. Όπως είναι οι υποδομές μας, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και αφετέρου έχουμε και προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν τώρα με διάφορες μελέτες οι οποίες εκπονούνται και οι οποίες ουσιαστικά, όπως είναι τα τοπικά χωροταξικά και πολεοδομικά, τα οποία ουσιαστικά θα φτιάξουν το χάρτη του νησιού για την ανάπτυξη στο μέλλον. Και το πρώτο είναι άμεσο, διότι το ζούμε καθημερινά, αλλά και στο δεύτερο πρέπει να προσπαθήσουμε και να φροντίσουμε να μην βρεθούμε ανοχήρωτοι. Αυτά τα σχέδια, τα τοπικά χωροταξικά, όπως και η αναγνώριση των οδών, που αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την δυνατότητα ανάπτυξης, για την εκτός σχεδίου δόμησης, αυτά εκπονούνται από ιδιωτικές εταιρείες, που οι οποίες δεν έχουν και την έδρα τους στην Κέρκυρα. Προφανώς θα έχουν κάποιοι συνεργάτες. Και αυτά κάποια στιγμή θα πάρουν ένα ΦΕΚ, θα περάσουν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης και θα γίνουν νόμος του κράτους. Όσο πιο καλά δουλεμένα είναι από εδώ και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία και με τον τοπικούς φορείς και τους τεχνικούς του τόπου μας, τόσο λιγότερα προβλήματα θα χρειαστεί ενδεχομένως στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς υπήρχε πάντα μια αντίληψη, όπως ήταν και με το χρηματολόγιο κάποτε, η πρώτη χρηματογράφηση, έλα μωρί τι θα γίνει, θα μας τα πάρουνε, ναι. Όπως ήταν με τα επέκτα σχεδίων πόλεως, έλα μωρί τι θα γίνει ποτέ. Γίνανται, παίρνουν νομική μορφή και μετά χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο γιατί δεν φροντίσαμε τότε να το κάνουμε σωστά και τρέχουμε να διορθώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα θέματα, είναι και τα θέματα της δυνατότητας και της τελέχωσης του Δήμου, όπως όλου του Δημοσίου βέβαια, διότι θεωρούμε... διότι θεωρούμε ότι είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου, τουλάχιστον από την εμπειρία μας, και αν αναλογιστούμε το 2000, ήσασταν και εσείς το τελευταίος νομάρχης. Αν αναλογιστούμε και θυμηθούμε πόσοι, και μιλάω για τους μηχανικούς αυτή τη στιγμή, πόσοι μηχανικοί τότε υπηρετούσαν στην τότε νομαρχία και στους καποδιστριακούς δήμους και πόσοι σήμερα, οι οποίοι στη συνέχεια μοιραστήκανε περιφέρεια και κεντρικό δήμο και πόσοι σήμερα μετά από 15 χρόνια με σχεδόν μηδενικές προσλήψεις έχουν απομείνει, είναι λογικό να έχουμε μια φοβερή υποστελέχωση. Ενώ οι ευθύνες των συναδέλφων μηχανικών αυξάνονται συνεχώς. Είναι πλειάδα τα θέματα τα οποία θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.